Μαζί μας για τη συνέχεια η κυρία Δωρίδα Μαρκαντώνη, εκπαιδευτικός, με την οποία θα συζητήσουμε για τους τρόπους προστασίας του παιδιού που εκφοβίζεται, αλλά και για τις σωματικές συνέπειες σε θύμα, φοιτητή και θεατές. Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, κυρία Μαρκαντώνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πριν ξεκινήσουμε, νομίζω, τη συζήτησή σας, να πάμε να δούμε ένα βίντεο που αφορά στις συνέπειες του εκφοβισμού στα θύματα και θα επανέλθουμε. Ωραία. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μαζί κάποιες από τις πιθανές ενδείξεις ότι το παιδί είναι θύμα εκφοβισμού. Παρουσιάζει μειωμένη διάθεση ή ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση. Αρνείται να πάει στο σχολείο χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα κάποια αδιαθεσία. Κάνει αδικαιολόγητες απουσίες. Αρνείται να συμμετέχει σε σχολικές δραστηριότητες. Αλλάζει ή καθυστερεί στη διαδρομή προς και από το σχολείο για να αποφύγει ανεπιθύμητες συναντήσεις. Παρουσιάζει απροσδόκητη μείωση της μαθησιακής του επίδοσης, προσκολάται σε εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων όπου νιώθει πιο ασφαλής, αποφεύγει να επεξηγήσει τα σημάδια και τις μελανιές στο σώμα του, ζητά συχνά χρήματα από τους γονείς του, ίσως επειδή κάποιοι το απειλούν, και παρουσιάζει διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα. Λοιπόν, είδαμε τις συνέπειες, τις ενδείξεις μάλλον που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί το οποίο είναι θύμα bullying, όπως το έχουμε μάθει να το λέμε, εκφοβισμού δηλαδή. Είναι σωματικές συνέπειες, είναι πνευματικές, είναι ψυχολογικές, είναι κοινωνικές, αλλά και συνέπειες στην ίδια την εικόνα του παιδιού, που είναι δυνατόν να το συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής του. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό, κύριε Μαρκαντώνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι συνέπειες του εκφοβισμού αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή και τους θύτες και τα θύματα και τους θεατές. Όσο περίεργο και αν μας ακούγεται, οι συνέπειες δεν αφορούν μόνο στο θύμα. Ναι, είναι ο άμεσος αποδέκτης δυστυχώς όλων αυτών των αρνητικών συνέπειών του εκφοβισμού και σε μακροπρόθεσμο όμως πλαίσιο. Και ο ίδιος ο θήτης έχει πάρα πολλές συνέπειες. Αρκετές από αυτές τις συνέπειες περικλείονται στο γεγονός ότι μπορούν να φύγουν από το σχολείο, παραβατική συμπεριφορά, βανδαλισμοί, εγκαταλείπουν το ίδιο τους στο σπίτι, είναι περισσότερο επιρρεπείς σε ναρκωτικά, σε αλκοόλ. Σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε τα παιδιά αυτά να απομονώνονται με την πάροδο των χρόνων, δηλαδή οι οπαδοί τους σταδιακά αποχωρούν και ήδη οι θήτες μένουν μόνοι. Ίσως γιατί αντιλαμβάνονται το κακό, ας πούμε, που γίνεται. Ακριβώς. Πάντοτε ο ένας θήτης έχει ακόλουθους. Οι ακόλουθοι με την πάροδο του χρόνου όντως συνειδητοποιούν το πόσο κακό κάνουν στα άλλα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό. Ο θήτης, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα άτομο το οποίο έχει μηδενική ανοχή ουσιαστικά στο λάθος. Οπότε, αν οποιοδήποτε από τους ακόλουθους του κάνει κάποιο λάθος, στις περισσότερες περιπτώσεις ο ίδιος τον απορρίπτει. Άρα, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, δεν το ανέχονται από ένα σημείο αυτό και έπειτα. Οπότε, ο θήτης μένει μόνος. Όταν θα κάνει προσπάθεια για να επανενταχθεί σε ένα κοινωνικό σύνολο, συνήθως δυστυχώς πρόκειται για σύνολα τα οποία έχουν παρουσιάσει μια παραβατική συμπεριφορά, είναι αναρχική. Άρα έχουμε όλες αυτές τις συνέπειες. Τώρα, στην ενήλικη ζωή του, ο θήτης σε αρκετές περιπτώσεις θα παρουσιάσει βία στην οικογένειά του. Και εάν δεν τον αφορά το γεγονός της εικόνας του, δηλαδή το πώς θα φανεί στον έξω κόσμο, θα καταφύγει σε σωματική βία. Εάν τον ενδιαφέρει η εικόνα του, έχουμε άλλου είδους εκφοβισμό, τον λεκτικό, τον ψυχολογική βία κ.ο.κ. Όμως υπάρχουν συνέπειες και στους θεατές. Εξηγήστε μας το λίγο αυτό. Φυσικά. Οι συνέπειες στους θεατές είναι πρώτα απ' όλα ο φόβος. Τα παιδιά, τα υπόλοιπα παιδιά φοβούνται. Νιώθουν ενοχές τα παιδιά τα οποία θα ήθελαν να βοηθήσουν, αλλά φοβούνται μήπως και τα ίδια θυματοποιηθούν. Χωρίζονται καταρχήν σε 4 κατηγορίες. Είναι τα παιδιά τα οποία υπερασπίζονται το θήτη, τα παιδιά τα οποία δεν υπερασπίζονται κανέναν από τους δύο και μένουν αμέτωχα, που είναι και το χειρότερο από τα δύο. Υπάρχουν τα λιγοστά παιδιά τα οποία βοηθούν το θύμα και υπερασπίζονται το θύμα. Και στο τέλος έχουμε τα παιδιά τα οποία τρομοκρατούνται και από φόβο μήπως σηματοποιηθούν γίνονται και οι ίδιοι θύτες. Κατά συνέπεια, το χειρότερο κομμάτι, η χειρότερη συνέπεια που χαρακτηρίζει ουσιαστικά τους θεατές είναι η απάθεια. Λόγω του ότι οι σημερινοί μαθητές μας, τα σημερινά παιδιά, είναι οι αυριανοί πολίτες. Είναι τα άτομα τα οποία θα παραμείνουν απαθείς και μπροστά σε ένα οποιοδήποτε άλλο περιστατικό βίας παρουσιαστεί μπροστά τους. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας, κυρίως στους θεατές, είναι ο ρόλος κλειδί, λέω πάντοτε, για την κοινωνία. Είναι η κουλτούρα του να βοηθώ κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη. Το να βοηθώ, λέω πάντοτε, και στους μαθητές μου.
δεν σημαίνει απαραίτητα το να χτυπώ τον θήτη ή το να κάνω οτιδήποτε άλλο εμπεριέχει μέσα βία. Μπορώ με εύκολο τρόπο να πάω να πω στο παιδί, ξέρεις, σε ζητά ο δάσκαλος να τον φύγω, να τον διώξω από την δύσκολη κατάσταση, να σώσω το παιδί θύμα. Με μια συζήτηση, με ένα διάλογο. Ακριβώς. Έτσι. Και όχι μια άσκηση βίας. Υπάρχει ακόμα ένα βίντεο το οποίο θα θέλαμε να δούμε, το οποίο μάλλον αφορά στον άξονα των ενδείξεων ότι το παιδί εκφοβίζεται. Ναι. Για να το δούμε. Νομίζω. Ναι. Είναι ο άμεσος αποδέκτης των χειρότερων συνεπειών, οι οποίες δυστυχώς είναι δυνατόν να το συντροφεύουν για την υπόλοιπή του ζωή. Σωματικές. Μόλοπες, πονοκέφαλοι, στομαχόπονοι, απώλεια όρεξης ή βουλιμία, εφιάλτες, αϊπνία ή υπνηλία. Πνευματικές. Μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, δυσκολίες στη μνήμη και στη μάθηση. Ψυχολογικές. Νευρικότητα, φοβίες, αγωνία, γίνεται το ίδιο επιθετικό, μελαγχολία ή κατάθλιψη, βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση άμυνας και απόπειρας αυτοκτονίας σε ακραίες περιπτώσεις. Κοινωνικές, προσκόλληση σε ένα άτομο, δυσκολία στη δημιουργία αληθινής φιλίας, κλονισμός της εμπιστοσύνης. Συνέπειες στην αυτοεικόνα. Η αυτοεκτίμησή του μειώνεται ακόμη περισσότερο, ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα αυστηρό με τον εαυτό του. Λοιπόν, τα είχαμε δει ένα από τα βίντεο, δεν πειράζει όμως. Ναι. Ας πούμε για τις ενδείξεις, ότι το παιδί είναι θύμα εκφοβισμού. Για να δούμε για τις ενδείξεις. Αρκετές από τις συνέπειες του εκφοβισμού αποτελούν ταυτόχρονα και σημάδια ότι το παιδί με εκφοβίζεται. Αδικαιολόγητοι μόλοπες, γρατσουνιές, όταν ο γονιός ρωτά το παιδί πού χτύπησες και αποφεύγει να απαντήσει. Καθυστερεί την πορεία του προς και από το σχολείο. Σημαίνει θέλει κάποιους να αποφύγει. Προσδόκητη μαθησιακή πτώση. Έχουν έρευνες καταδεικνύουν ότι η μαθησιακή επίδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εκφοβισμό. Τόσο η θύδος όσο και τα θύματα είναι παιδιά τα οποία βλέπουμε ότι είναι χαμηλά παιδιά μαθησιακά. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις ίσως να ζητήσουν αδικαιολόγητα χρήματα από τους γονείς τους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω του ότι εκφοβίζεται από ένα ίσως μεγαλύτερο παιδί, ούτως ώστε να του δώσει χρήματα, ίσως κάποια από τα αντικείμενα του καταστρέφονται, οι κασετίνες του, τα βιβλία του κ.ο.κ. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει, θέλουμε να δούμε, γιατί αυτά τα βίντεο αντιλαμβάνομαι είναι μια διαδικτυακή σειρά που έχετε ετοιμάσει. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη σειρά. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρωτότυπη διαδικτυακή εκπομπή 60 επεισοδίων, η οποία αφορά όχι αποκλειστικά στον bullying, αφορά σε τρία ουσιαστικά, σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στον bullying. Έχουμε ακόμη μια θεματική ενότητα που αφορά στον εργασιακό εκφοβισμό, το mobbing. Και υπάρχει και μια ενότητα η οποία αφορά αποκλειστικά το παιδί και η οποία έχει να κάνει είτε με τρόπους ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης του παιδιού, με το πώς ουσιαστικά μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να βγει από κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Πρόκειται για μικρά βίντεο του ενός λεπτού τα οποία εστιάζονται στην ουσία. Και τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να τα παρακολουθήσουν και τα ίδια τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους αποτελεσματικά. Πάντως, εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα και χτες που έτυχε να δω αυτά, τουλάχιστον τα δύο, πραγματικά πρόκειται για μια έτσι πολύ καλογυρισμένη και ποιοτική δουλειά και πολύ χρήσιμη βεβαίως και για τους γονείς αλλά και για τα παιδιά. Σαφέστατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως κάποια άλλη φορά, σύντομα, εύχομαι, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και αφορούν τα παιδιά, μας ενδιαφέρουν όλους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.